να δω. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς. Καλησπέρα στους φίλους μου εδώ πέρα, τους φοιτητές. Ναι. Στον κύριο Κωστόπουλο και στον Δημήτρη τον Κοντόπουλο. Την κυρία Θεοδωράκη ακόμα δεν την έχω γνωρίσει, αλλά θα σας γνωρίσω. Βεβαίως. Και στον Κώστα Καπετανίδη. Καλησπέρα. Και στο fan club μου. Μην τους ξεχάσω. Αγάπες μου. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Τι να πω για σένα. Ξέρω ότι αγαπάς πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι, γι' αυτό το βάλα επίτηδες πρώτο. Εννοείται, είναι το αγαπημένο μου. Έχει μεγάλη σημασία. Έτσι μας μάθανε να ζούμε, να λέμε πάντα την αλήθεια. Να λέμε και να ψάχνουμε την αλήθεια και όταν δεν θα την βρούμε εμείς, θα την βρουν οι άλλοι μετά από εμάς. Γιατί σ' αγαπάμε τόσο. Γιατί σ' αγαπάει ο κόσμος τόσο πολύ. Κάτι πρέπει να έχεις, βρε κορίτσι μου, εσύ. Μπορώ να πω κάτι? Όχι. Θέλω να το πω. Ναι, ρε Δημήτρη. Επειδή είπες αυτό για την αγαπάει ο κόσμος. Όλοι μαζί το σύνθημα. Ένα, το σύνθημα. Έτσι. Λοιπόν, η Έλενα. Λοιπόν, η Έλενα είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλα τα καινούργια παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το τραγούδι. Έχει ήθος, είναι τρομερή επαγγελματίας και... Έχει φωνάρα. Αυτό δεν το συζητάμε. Είναι κουκλάρα. Σκηνική παρουσία. Συμπληρώνει σωστά η κυρία Κοροπουλά. Είναι η Έλενα Παπαρίζου, μία και μοναδική. Και είναι Πέτρο. Πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Πολύ καλά λόγια. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί να είναι κακό παιδί. Κακό όταν πρέπει είμαι, Πέτρο. Αλήθεια το λέω αυτό. Άλλο θέλω να πω. Εγώ την είδα πρώτη φορά, γιατί συζητάμε για Greek Idol και έχει σημασία. Πριν από αρκετά χρόνια. Ελενάρα, μ' αρέσει, για πάμε. Όλο το Greek Idol, ε. Έλα ψηλά. Όχι, δεν σας αγαπώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αυτή είναι αγάπη. Πες μου, Πέτρο. Θέλω να πω το εξής, Ρούλα. Για Πέτρο. Εγώ δεν βλέπω Eurovision γενικά. Τα τελευταία χρόνια μόνο έχω μπει στο τρυπάκι όπως όλοι, δεν κοίταζα ποτέ. Μια φορά, εντελώς τυχαία, έβλεπα και είχαν βάλει ένα γκρουπάκι, λέει κάτι τυπάκια, ας πούμε, κάτι Έλληνες από τη Σουηδία, να τραγουδήσουν. Το θυμάμαι ακόμα. Και κοίταζα. Και ξαφνικά, εκεί που κοίταζα, γιατί το λέω για Greek Idol, πώς φαίνεται από μικρός κάποιος, βλέπω ένα τεκνό πάλι 19 χρονών, το οποίο έμεινα κόκαλο. Όταν λέω κόκαλο. Κόκαλο, φόραγε άσπρο, άσπρο, δεν φόραγε. Φόρμα, δεν το ξεχάσει. Ήτανε κούκλα, δηλαδή δεν πεζόταν το... Είναι. Λέει στην Eurovision, παιδιά. Για την Eurovision. Λέω τότε που έβλεπα αυτό που είδα, πρώτη φορά στη ζωή μου. Δεν ήξερα ούτε όνομα, ούτε πώς σας λέγανε. Και φαινότανε από 200 εκατομμύρια χιλιόμετρα ότι θα γίνει star. Και λέω, αυτά τα πράγματα μερικές φορές... Φαίνονται, φαινόταν ότι θα γίνει αυτό που έγινε, κατάλαβες. Παρακαλώ. Πραγματικά σημειώνει πολύ μεγάλη επιτυχία η καινούργια σου δουλειά, η οποία μόλις κυκλοφόρησε. Δεν έχει δηλαδή πολύ καιρό. Έχει γύρω από το όνειρο, είναι. Γύρω από το όνειρο, βέβαια. Ναι. Με τον αγαπημένο μου συνεργάτη, τον Γιάννη Δόξη, τον παραγωγό μου. Και φίλο μου, Γιάννη, και φίλο, ναι, πολλών ανθρώπων. Είναι μια δουλειά που συνεχίζει και έχει ένα ροκ ύφος. Έχει, ναι. Μέσα, αλλά απλά ξέρω να έχω βάλει το ποδαράκι μου μέσα στο pop στοιχείο. Ναι. Με λίγο πιο, όπως ήταν τώρα το Ψάχνω την Αλήθεια, που είναι λίγο πιο pop τραγούδι, το οποίο είναι και το τελευταίο τραγούδι που είχα κάνει με τη διαφημιστική καμπάνια της CV. Και έχουμε πολλά άλλα τέτοια. Και άλλη μια διασκευή που είναι λίγο πιο lounge, dance κτλ. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο δίσκος έχει πολλά ακόμα να δώσει. Ένα από τα τραγούδια θα τα πω σήμερα το βράδυ και είναι του κύριου Κοντόπουλου. Ποιος είναι ο τίτλος? Δεν αλλάζω. Δεν αλλάζει και ο Κοντόπουλος. Στο στίχο της Βάλια Καλατζέλα. Θα το πούμε λίγο αργότερα. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι πολύ αγαπημένο και δικό μας και μεγάλη επιτυχία, αν ήσουν αγάπη, έτσι. Και έχουμε ένα medley. Δεν αλλάζω, σαν και σένα και θα είμαι αλλιώς, κομματά. Θέλω να τονίσω, ναι, όμως κάτι, ναι, ότι σήμερα είναι ένα πολύ μικρό δείγμα, έτσι, για τη μεγάλη περιοδία που θα κάνουμε της Ονειράμα. Πότε φεύγετε? Ξεκινάμε 30 Ιουνίου από το, ναι, Θέατρο Πέτρας, στις δικές συνοικίες φέτος. Και 5 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. 5 Ιουλίου Θεσσαλονίκη και μετά από εκεί θα συνεχίσουν αρκετά κομμάτια να κάνουμε. Ωραία. Στις 20 συναυλίες έχουμε πει. Μ' αρέσει αυτή η συνύπαρξη με τους Ονειράμα. Μ' αρέσει. Πιο pop δεν γίνεται. Πιο εγώ δηλώσω ότι είμαι τόσο περήφανη που είμαι pop τραγουδίστρια και νομίζω ότι θα είναι ένα σχήμα που
Δεν αντέχει άλλο pop. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, μια και σε φιλοξενήσαμε και είναι πολύ μεγάλη χαρά μας το Greek Idol. Άκουσες καθόλου όταν ήσουν μέσα στο καμαρίνι σου, τα παιδιά μας, τις φωνές των παιδιών, της Βαλάντος, του Νίκου, της Νικόλ. Επάνω... Θέλω την άποψή σου. Επάνω δεν ακούγεται πολύ. Ναι. Έχεις παρακολουθήσει όμως Greek Idol. Έχω παρακολουθήσει περισσότερο βέβαια στις, πώς λέγεται, στις οντισιόν που κάνατε. Οντισιόν, ναι. Πάρα πολύ καλά. Ναι. Είδα κιόλας επίσης, γιατί είχα στείλει και μια ευχή στην Νικόλ όταν είχε πει Νικόλ, ναι. Για την πόρτα του ουρανού. Μπράβο στα παιδιά που έχουν φτάσει στον τελικό. Τους έχουμε και τους τρεις καλή επιτυχία. Και αυτός είναι ο τρόπος σήμερα το οποίο βγαίνουν νέα ταλέντα. Και αυτό πρέπει να στηρίζουμε. Το χειροκροτείς αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να το κάνω. Δεν μπορώ εγώ να έρθω να αλλάξω το πώς είναι το reality σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό πρέπει να στηρίξουμε. Έτσι, Έλενα. Έλενα, θέλω να σε αφήσω όμως. Να σε θαυμάσει και το κοινό εδώ, το Greek Idol, αλλά και το τηλεοπτικό κοινό. Και θέλω να σου πω ότι σ' αγαπώ πολύ και σε ευχαριστώ που ήρθες στο Greek Idol. Έλενα Παπαρίζου!